25 Γάλλοι φοιτητές με την καθοδήγηση του καθηγητή τους και καθηγητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακατασκευάζουν το παλιό δημοτικό σχολείο του Βαφέ. Αναμειγνύουν χώμα με άχυρο, δημιουργώντας οικολογικά υλικά και πραγματοποιούν όλες τις εργασίες με το χέρι, από τα επιχρήσματα μέχρι τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν έντονο το στοιχείο της φύσης. Η εργασία μας προβλέπει ανακατασκευή του σχολείου με οικολογικά φυσικά υλικά, τοπικά υλικά από τη γύρω περιοχή. Αυτός ο τρόπος δόμησης υπήρχε στην Κρήτη. Έχουμε πολλά κτίρια από πληθιές που είναι κατά βάση με χώμα και που είναι επιχρησμένες με τέτοιου είδους οβάδες και είναι μια τεχνική που παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα σε όλη και ειδικά και στην Κρήτη αρκετά παραδείγματα έχουμε. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμου σε συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με τη Σχολή Νόρια της Γαλλίας που εξειδικεύεται στη δόμηση με φυσικά υλικά. Είναι η πρώτη μας ευρωπαϊκή εργασία. Φτιάχνουμε πολλά κτίρια στη Γαλλία, αλλά εδώ είναι το πρώτο project. Με βάση αυτή τη συνεργασία πραγματοποιείται αυτή η εκπαίδευση. Αυτή τη φορά ήταν 3 εβδομάδων. Θα ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο το Μάρτιο, με στόχο την εκπαίδευση και δικών μας φοιτητών και δικών τους φοιτητών στην δόμηση με φυσικά υλικά με χώμα χωρίς πρόσμικτα. Το σχολείο είχε εγκαταληφθεί εδώ και χρόνια. Χάρη στο πρόγραμμα Εράσμους παίρνει ξανά ζωή και μαζί με αυτό ολόκληρο το χωριό. Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 50, είχαν στείλει οι Αμερικάνοι που ήταν οι Βαφιανοί. Είχαν χρηματοδοτήσει και στείλανε λεφτά και το χτίσανε, γιατί είναι το καινούριο υποτίθεται κτίριο. Γιατί το παλιό το είχαν βρομβαδίσει οι Γερμανοί το 40. Χρειάζονται τέτοιες δραστηριότητες να γίνονται στα ορεινά χωριά, γιατί το έχουν ανάγκη. Και δίνουν και ζωή, και είναι μια περίοδο τώρα που δεν υπάρχει ζωή στα χωριά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το Δημοτικό Σχολείο του Βαφέ θα αξιοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή Αποκορώνου ως ένα ευρωπαϊκό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στις οικολογικές κατασκευές. Θα είναι το πρώτο πράσινο σχολείο στα Χανιά, φτιαγμένο αποκλειστικά με υλικά της φύσης και από χέρια Γάλλων φοιτητών.